Ξέρεις τι καλό είναι αυτό που κάνουμε, που ήρθαμε να δώσουμε αίμα. Πολύ σημαντικό πράγμα. Και ξέρεις κάτι άλλο, συνειδητοποιώ πόσο καλός άνθρωπος είσαι. Γιατί ήταν δική σου ιδέα, είσαι καλόψυχος. Ωραία, δεν είναι θέμα καλοψυχίας. Πέρα από ότι θα ανανεωθεί ο οργανισμός μας, ξέρεις πόσες ζωές θα σώσουμε. Βέβαια, όχι, είναι πολύ, πολύ ωραία σκέψη. Γεια σας, ήρθαμε να δώσουμε αίμα. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα όλο και λιγότερο κόσμο έχετε να δώσει αίμα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, ακούς όλο λιγότερο. Ευχαριστούμε. Και εμείς γι' αυτό ήρθαμε, ξέρετε. Έχουμε έναν πολύ ειδικό λόγο. Τι λόγο ειδικό, για αγάπη για τον ανθρώπου το κάνουμε. Δεν είναι, εγώ είχα μια εμπειρία φοβερή και ξέρω τι σημαίνει το αίμα. Τι δηλαδή σημαίνει το αίμα. Είχα πάει στα Μετέωρα πριν από 10 χρόνια, έκανα αναρρίχηση και είχα ένα ατύχημα. Εσύ πήγες στα Μετέωρα και είχες και ατύχημα και όλα. Πότε... Extreme sport έκανα. Εσύ, πότε γίνανε αυτά τα extreme sport. Εσύ δεν τα θυμάσαι, πού να τα θυμάσαι. Αναρρίχηση στα Μετέωρα. Ναι, καλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι, θέλω να πω ότι έπεσα. Έπεσα από 25 μέτρα ύψος και παρόλο που έχω κάνει στα lock. Και στα λόγια εκπαιδεύεσαι έτσι για να κάνεις ελιγμούς. Παρόλα αυτά είχα το. Βέβαια και έπεσα και χτύπησα και έχασα πάρα πολύ αίμα. Πάση περιπτώσει και με πήγαν στο πιο κοντινό νοσοκομείο. Κοντεύω να πεθάνω. Και μαζεύτηκαν εκεί οι άνθρωποι του χωριού και βάλανε ρεφενέ αίμα οι άνθρωποι και με σώσαν. Ειλικρινά σα μιλάω. Από τότε, από τότε έχω ορκιστεί ότι κάθε χρόνο θα δίνω αίμα. Πώς κάθε χρόνο, αφού πρώτη φορά δίνουμε τώρα. Λέτε, απίστευτο. Ναι, είναι, κάπως είναι. Απίστευτη ιστορία. Τόσο καιρό που βλέπω στην ομοδοσία, πρώτη φορά ακούω κάτι τόσο συγκινητικό. Καλά, εντάξει. Και ούτε θα ξανακούσετε, γιατί δεν ξέρω τι θέλει, λέει. Τα χαρτιά έχετε τα έντυπα να τα συμπληρώσουμε. Ναι, μισό λεπτό. Εντάξει. Ρευλαμένο. Τι μαλακίες έλεγες στην κοπέλα, ρε. Γιατί να τη ρίξεις, γιατί τα πες αυτά. Γιατί... Σ' άρεσε που ήταν ψηλή και τέτοια. Τι νόμιζες ότι έκανα καμάκι. Όχι, αγάπη μου, το έχω κάνει εδώ. Και 12 ράματα έχω πάθει. Και 12 ράματα. Να σου πω, αγάπη μου, μη συνεχίζει. Εμένα με έχεις ρίξει. Βλέπεις, εγώ είμαι για πάρτι σου με λιώμα. Λυφή, μην μου λες εμένα μαλακίες. Τι σου λέω μαλακίες, αλήθεια είναι. Ωραία, πού είναι τα ράματα. Να δω τα ράματα. Πού τα έχεις. Πού. Τι πού. Τα ράματα, λέω. Λοιπόν, εδώ πέρα, στο συμπληρώνεις το ερωτηματολόγιο. Κάνετε ελεύθερο έρωτα χωρίς προφυλάξεις. Τι έβαλες, όχι, όχι, βάζω, όχι. Τι όχι, αγάπη, τι έβαλες. Γιατί κάνουμε, παίρνουμε προφυλάξεις, ελεύθερα κάνουμε, αφού θέλεις παιδί. Μα δεν εννοεί εμείς οι δύο τι κάνουμε, εννοεί γενικά. Δηλαδή, αν κάνεις, ας πούμε, παρέξω έρωτα χωρίς προφυλάξεις. Άμα το εννοούσε, θα το έλεγε. Δεν εννοεί, εσύ τι θα γράψεις. Θα γράψω, ναι. Έτσι. Ναι, θα γράψεις. Παιδάκι μου, δεν. Που κάνω ελεύθερα έρωτα. Με μένα! Δεν, ενώ δεν εννοεί εδώ πέρα για εμάς τους δύο. Δεν τους ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς. Εμείς είμαστε οκ. Okay, είμαστε ασφαλείς. Α, δεν τους ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς και τους ενδιαφέρει τι κάνουμε. Παρά έξω, γιατί φοβούνται για το αίμα, για να είναι καθαρό. Τι λες, βρε, μην πας με κανέναν αιμοδότη. Να γράψεις εσύ ό,τι θες, να γράψω και εγώ τι θέλω. Δηλαδή, εσύ πας με άλλες. Αυτό πάνε να πει τώρα. Όχι, αυτό πάνε να πει. Ποιο πάνε να πει αυτό. Βλέπω μια ερώτηση. Κάνεις ελεύθερη ερώτηση. Ναι. Θα απαντήσω. Θα απαντήσω. Όχι. Όχι, θα απαντήσεις. Άντε πάλι. Γιατί θα απαντήσω εγώ. Εκτός εάν πηγαίνεις με άλλες και να μου το πεις ευθέως. Τώρα. Αγαπητοί μου, είσαι με τα καλά. Τι ήρθαμε εδώ για να μαλώσουμε. Ήρθαμε για να δώσουμε αίμα. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Και θα δώσουμε αίμα και θα μαλώσουμε. Άμα χρειαστεί, θα το συνδυάσουμε. Άκου εδώ τι ρωτάει. Συνευρεθήκατε ερωτικά με άτομο το οποίο δεν γνωρίζετε το σεξουαλικό του παρελθόν τα τελευταία 12 χρόνια. Βεβαίως και συνευρέθηκες. Πότε εγώ. Με την αγάπη μου. Αϊ καλέ, όχι. Το παρελθόν. Σούπα, βρε, χαζέ. Λοιπόν, άκου άλλη. Άκου ερώτηση. Συνευρεθήκατε ερωτικά ποτέ με άτομα από τις παρακάτω χώρες, Καμερούν, Κεντρική Αφρική, Νέα Γουινέα, Νιγηρία. Τι να απαντήσω εδώ. Όχι, εννοείται. Δεν μπορώ να απαντήσω όχι. Γιατί? Δεν μπορώ να απαντήσω όχι γιατί εγώ. Όταν ήμουν πιτσιρίκα, χρόνια πριν είχα κάνει ένα one night stand στο Πόρτο Ήδρα με έναν τύπο ο οποίος κάπου που κάπου ήταν. Ήτανε, τι ήταν από τη... Από κάπου θα ήταν. Δεν ήταν Έλληνας, Νέα Γουινέα, Παπουανός, κάτι ήτανε μυστήριο. Παπουανός. Παπουανός. Θυμάμαι γελάγαμε... Έκανες one night stand με Παπουανό. Με Παπουανό και γελάγαμε ωραίος. Τις φίλες μου. Ο Παπουανός, ναι. Παπουανός, ξέρεις. Ναι, κάθε ναι. Μέρα τους βλέπω βέβαια, ξέρω. Οπότε δεν ξέρω τώρα εγώ τι να συμπληρώσω εδώ ό,τι πέρα. Ό,τι σε φωτίσω ο Θεός. Εγώ τώρα τι να βάλω όμως. Γιατί καλά, καλά, αυτό εδώ το χαρτί ανοίγει πληγές. Γιατί? Γιατί τώρα κι εγώ θυμήθηκα το 1989 ναι. Στη Μύκονο ναι. Είχα πάει με ένα μοντέλο του Τσεκλέν, μια Αφρικάνα, μια από άφρα. Δεν μου λες και έκανες ελευθερά έρωτα. Όχι, με κρατούσαν τέσσερις. Βέβαια, τι θα έκανα. Αυτή ζει.
Ζει αυτή, είναι καλά. Να ζει μια χαρά, θα είναι, φαντάζομαι. Με καμία άλλη πήγε, για δε εδώ. Και με την αδελφή τη. Και με την αδελφή τη. Τη Αφρικάνα. Άλλη. Και με τη μαμά τη. Καλά, όλη την οικογένεια πήρε εσύ. Με ήθελε το σόι. Με όλο το σόι, με όλη την Αφρική πήγε στον Θοδωρή. Μην δώσουμε αίμα. Μην δώσουμε αίμα. Γιατί είμαστε υψηλού κινδύνου. Έχει πάρει όλη την Αφρική. Εγώ έχω πάρει Παπουανό που δεν ξέρω πού κανήκει. Δεν θα του καταστρέψουμε όλου. Πάμε. Να σα ρωτήσω κάτι. Ναι. Δηλαδή τώρα θα δώσουμε αίμα. Ναι, γιατί φοβάσαι. Α. Κάτσα καλά, καλά, καλά. Ξέρεις τι μου έχει κολλήσει το σύνορα. Ποτάμι μέσα μου πικρό, το αίμα της ψυχής μου. Κι από το αίμα πιο πικρό, σωστό. Άλλο με αίμα. Να σου πω, σκέφτηκα. Αίμα, δάκρυα κι υδρότας, κλείσιμο μιας πόρτας. Τι σκέψω άλλο με αίματα ένα τραγούδι, με αίματα. Τι σ' αγάπησε αίματα, με πορφύρο σαν και χαρέσαν ποτέ. Πες άλλο με αίματα, αίματα. Κάτσα σκεφτούμε ένα με αίματα, με αίματα, με αίματα. Αίματα, αίματα, αίματα. Έλα σκέψω ένα με αίματα. Δεν μπορεί να με αίματα. Αίματα. Βρήκα. Τι? Αίματα πως είσαι μαγκάς, είσαι και με... Άδεγα μου το όμως, εντάξει. Ένα αργούνι. Ρε Θοδωρή, άντε σήκω να κάτσω, όμως κουράστηκα. Τι λες αγάπη μου τώρα, να τόσο ώρα εσύ καθώς. Μα πότε κάτσε, γιατί λες ψέματα, να κάτσω πάνω σου τουλάχιστον λίγο. Έλα ρε Θοδωρή, πονέσαν τα πόδια μου. Άννα, κάτσε η κοπέλα, ήρθε να τη ρωτήσουμε. Να σας ρωτήσουμε κάτι, έρχεται η σειρά μας. Όχι ακόμη, σε ένα τεταρτάκι. Έμα είναι αυτό! Τι, Δήμητρα? Δήμητρα? Υποφήμισε. Ίσως επειδή είδε το αίμα, σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω κάτι, νερό, Θοδωρή, σηκώσαμε, νερό. Γιατί το έπαθε αυτό τώρα? Νερό, νερό. Νεράκι θες, νερό, νερό, νερό. Νερό. Υποφήμισε επειδή είδε το αίμα, ε. Όχι, ψέματα το έκανα, μου έχει πάρει την καρέκλα μια ώρα και πονέσα τα πόδια. Μπράβο. Έλα, θέλω να σου βάλω κι άλλο. Φτάνει, δεν θέλω άλλο. Μη μου βάζεις άλλο, ρε. Έλα, όχι, νεράκι, νεράκι. Δεν θέλω άλλο νερό. Και σε αγαπώ, άμα ξαναλυποθυμείς, τι θα κάνω. Μα έχω πιο με το λίτρο, εγώ το πίνω, μου το δίνεις. Έλα, έλα, πιέστε αυτό, σε παρακαλώ. Εντάξει, μια λιποθυμία πέρασε. Δεν πέρασε, έλα, πιέσαι τώρα νεράκι. Πιέσαι νεράκι. Μα τι κόλλημα έχεις πάρει. Όχι, δεν μπορώ άλλο, θα ξεράσω. Όλο, δεν αντέχω. Όλο, το κινέζικο μαρτύριο, δεν θέλω. Ναι, αγάπη μου, πιέστε τώρα το νερό, να είναι ενεργό. Κοίταξε το, ναι. Μέχρι εδώ θα πιω. Όχι, όλο, όλο, όλο. Έλα. Έλα, αγάπη μου. Σταμάτα πια, έλα και έλα. Αίμα θα δώσω, δεν θα δώσω ούρα. Φτάνει, πάρ' το, δεν τα αντέχω. Τώρα αγχώθηκα λίγο. Φοβάμαι εσύ. Θα δώσουμε αίμα. Ναι, λιγάκι. Εντάξει. Κάπως νιώθω, αλλά δεν είναι τίποτα. Θα δεν είναι, άντε το κάνω. Δεν είναι μωρό μου. Θα περάσει ένα τσίκ, είναι και τελείωσε. Έλα, άστο. Δεν το σκέφτομαι. Ποιος θα περάσει πρώτος? Εγώ. Θες εσύ να πας. Ναι. Νιώθεις άνετα. Δεν σας άκουσα. Είστε εντάξει. Ναι, μια χαρά. Εξάλλου, εγώ δεν φοβάμαι σε αυτά. Δεν κολώνω. Δηλαδή, είμαι πάντα ψύχρεμος. Έχω πάντα επίγνωση του στόχου. Όταν υπάρχει στόχος, υπερβαίνει τα πάντα. Η δειλία δεν έχει. Εντάξει. Ελάτε. Ναι. Ελάτε. Σε παρακαλώ, πήγαινε εσύ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Άντε ρε χέστη, πήγαινε, το πες και εγκόμενος, πήγαινε. Από εδώ. Πώς ήτανε? Μια χαρά, αγάπη μου, μια χαρά. Πόνεσες? Όχι μωρό, μόνο τσιμπηματάκι είναι, τίποτα. Δεν φοβήθηκες καθόλου τίποτα? Καθόλου, 10 λεπτά ξαπλωμένος. Να σου πω κάτι, και τώρα συνήλθες με την πορτοκαλάδα. Mm-hmm. Ένιωσες ζαλάδα, τίποτα? Τίποτα, τίποτα, μια χαρά. Πρέπει να πω κι εγώ τώρα, ε. Πήγαινε, τώρα θα έρθει, θα σε φωνάξει μόνο την κοπέλα. Ρε, σε Θοδωρή, να σου πω κάτι. Τι? Η γιαγιά μου ήταν μάρτυρας του Ιαχωβά. Συνεπώς δεν μπορώ να δώσω αίμα, γιατί δεν κάνει. Δήμητρα, ας τις μαλακές τώρα. Α, να το, να το, πήγαινε, πήγαινε. Ναι, αμέσως έρχομαι. Και μήπως δεν πρέπει. Έλα ρε, Δήμητρα, τώρα. Ναι, μα Ιαχωβάδες. Έλα ρε, αγάπη μου, τώρα με τους Ιαχωβάδες. Μπες μέσα. Μη μου μιλάς έτσι. Έλα, άντε.
Και ο παππού από χαπάει αν ήταν φορέα. Άμα φας μια παππούα τώρα θα σου πω εγώ. Να πήγαινε άντε να τελειώνουμε να φύγουμε. Ρε, να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ είχα πάει με ένα παππού απαντά. Ένα παππού. Και δεν μπορώ όλη μέρα να σέρνω τη μάνα σου στο καρότσι. Όταν με παντρεύτηκες το ξέρες ότι τη μάνα μου δεν την αφήνω μόνη της. Ναι, αλλά τότε δεν ήταν ανάπηρη. Βοηθούσε στο σπίτι. Και τώρα που έγινε ανάπηρη να την πετάξουμε, ε? Αυτό θες να μου πεις, Ιουλία. Άντε τώρα. Τράβα, φέρ' την να φάμε. Να σου πω, μην ξαναβγάλεις άλλη φορά εισιτήρια για πρώτη σειρά. Δεν μπορώ, τους έχω μπροστά μου, μαγχώνουν. Μωρό μου, είναι η καλύτερη θέση πρώτη σειρά. Έδωσα και μπουρμπουάρ. Να μην δίνεις μπουρμπουάρ. Θέλω να κάθομαι πιο πίσω. Καλά. Μην μιλάς, θα φέρουν τώρα τη μάνα, την ανάπηρη. Ελάτε, μητέρα, να φάμε. Ναι, γεια μου. Πώς την πας εσύ, τη μητέρα μου, σιγά, κόρη μου, σιγά, θα με σκοτώσει. Δεν το βλέπω καλά το καρότσι. Δεν το βλέπω. Ηρώδα, το σέρνει, ηρώδα. Πού δεν ξέρω. Τι έγινε με παιδιά εδώ, τι πράγμα. Σας παρακαλώ. Μας δίνετε τη ρόδα. Τι ρόδα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά τώρα μας σας κάνω εγώ μια καταγγελία στο ΣΕΙ, ας πούμε, ξέρετε, θα βρείτε τον πελά σας. Σας θα μας σκοτώσετε εδώ. Στα μούτρα μου ήρθε. Σας παρακαλώ, αφήστε το ΣΕΙ. Καλυβώσω τη ρόδα να συνεχίσω το έργο. Σε παρακαλώ, τώρα θα τη φέρνω. Θα τη βιδώσω εγώ. Όχι εσύ θα τη βιδώσεις. Σιγά, και τι έκανε ο Βραμόπουλος, το πιο ψηλό δέντρο στην Ευρώπη. Και εμείς που το ξέρουμε. Σαν πως θα βγούμε με μεζούρα, να μετρήσουμε ποιο είναι το ψηλότερο. Θέμα για όνομα του Θεού να βρίζουν τον Αβραμόπουλο ντροπή. Δίκιο δεν έχω. Τι γελάς βρε χαμένε. Σταμάτα βρε μαμά. Άρης, τι δεν φτάνει που τους έφερε. Βάλτε μου, πες της να το κλείσει γιατί μας έχει κάνει. Έλα, σταμάτα και σε μια φορά τη βγάλαμε έξω. Σταμάτα. Για πως θα πατούσε τρία τέταρτα. Και ανάθεμα από τα τρία τέταρτα, αυγάλαμε μισό συμπέρασμα. Αλλά ωραία γενικά, ωραίο χαμόγελο, σωστό συντακτικό. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Μηδέν. Μα για όνομα του Θεού να συνεχίζει να τον βρίζει, τ' άδικο δεν τα αντέχω. Θα σηκωθώ. Βλέπω με επιθυμόνια. Σταματήστε. Τι κάνει, μα. Σταματήστε. Τι είπε, έτσι. Τι είπε. Τι είπε, ξέρω εγώ τι είπε, ρε παιδιά. Πού να ξέρω. Πάψε με πούμε. Είδες τι κάνει. Έλα τώρα, μην τη δείχνεις συνέχεια. Μου έχεις σπάσει τα νεύρα. Κόμμα ένα από το νοσοκομείο. Σόπα, σόπα. Τι είπε τώρα, ναι, δεν τι είπε, αφού μιλάς συνέχεια μετά σου πει η μάνα μου. Τι είπε παιδιά, τι είπε, σας παρακαλώ, τι είπε. Μαμά, μη μιλάς άλλο. Όι, 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 τι όι, όι. Όι, 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 όι. Πόσα όι, όι. Σύγχυσε, δεν μας έστειλε τυχαίωμα. Είναι εμπειρία θεατρική αυτή. Η πρώτη interactive παράσταση στην Αθήνα. Με τραγωδία. Όταν ίχνος κάθας προσέσκυε ο Δίας στις λίδας την κοιλιά. Ποια είναι η λίδα? Λίδα. Δεν έχει σημασία. Η παράσταση είναι ιδιόσκουρη. Μα τι λένε όμως. Και είναι interactive. Θα σου δώσω να καταλάβεις, παιδί μου. Πρέπει να νιώσεις τη θεατρική εμπειρία. Δεν είναι ανάγκη να καταλάβεις όλα, να τα καταλαβαίνεις. Αυτοί θα κάνουν τον Κάστορα, ναι, και εμείς τον Πολυδεύκη, τους Διόσκουρους. Απλά είναι μοιρασμένο στο κοινό. Ναι. Τώρα ετοιμάζονται, ναι, γιατί στο αρχαίο κείμενο. Θα μιλήσουμε αρχαίο κείμενο τώρα, κατάλαβες. Αυτή θα κάνουν. Ναι, ναι, εμείς τον Πολυδεύκη, αυτή τον Κάστορα. Ο δαίμονος πολιστώνου. Μοίραστε σας γίνε. Μοίραστε σας γίνε. Αιών δυσσέων. Αιών δυσσέων. Της έλαχεν, έλαχεν. Της έλαχεν, έλαχεν. Θεοδωρή, τι μας έλαχε. Δεν μπορώ. Βαρέθηκα. Σταμάτα. Μα δεν μπορώ. Δεν μπορώ να απαντάω συνέχεια στον Κάστορα. Πάμε. Βαρέθηκα, τι με έφερες εδώ τώρα. Θα αρχίσουν πολύ να του δώσουν το βραβείο. Κι εγώ βαρέθηκα τώρα, αλλά τι, αφού ήθελε η μαμά μου να τη συνοδέψουμε, να την αφήσουμε. Τι τον είχε αυτόν εδώ. Αυτό τον είχε κάτι, δεν ξέρω, στην αντίσταση. Ήτανε... Και οι δυο του ήταν στην η αντίσταση. Η μαμά μου ήταν στην αντίσταση. 100 φορές το μα δεν με προσέξαν να σου μιλάω. Και τι θα του δώσουν τώρα, τι. Θα του δώσουν ένα τιμητικό πράγμα που έκανε στην αντίσταση. Κάτι ήταν αυτό. Τι έκανε, τι έκανε.
Γιατί το τον έκανε. Μαμά, τι έκανε αυτό στην αντίσταση ο κύριος? Ήταν στη γέφυρα του Γοργοπόταμου. Ναι. Ήταν, λέει, στη γέφυρα του Γοργοπόταμου αυτός. Πού στη γέφυρα? Στη μέση της γέφυρας. Όχι ρε παιδί μου, ρωτάω άλλο τώρα. Έκανε μια αντίσταση στη γέφυρα. Οκ, άντε να του το δώσουμε να φύγουμε. Ναι. Πάψτε καλέ, αρχίζει απονομή. Ναι, άντε. Με μεγάλη συγκίνηση απονέμουμε τον τιμητικό τίτλο του ήρωα της Εθνικής Αντίστασης στον Αντρέα Φαράκουλα, γνωστό ως Καπετάν Φώτη. Έλα, Καπετάν Φώτη, σήκω. Σήκω. Καπετάνιο. Καπετάνιος ήτανε, σε καράβι. Όχι, παιδί μου. Καπετάν Φώτη. Δεν ακούει. Δεν ακούει καθόλου. Πώς δεν ακούει, καλέ. Πώς δεν ακούει. Μήπως δεν μπορεί να σηκωθεί ο άνθρωπος. Βοηθήστε τον. Άντε, Χρυκοδόρη, βάλε ένα χεράκι. Φιλότιμο δεν έχεις. Πάρ' τον πάνω εσύ. Σήκωσε τον, ε. Κοίτα, κοίτα, καλέ, πώς τον τραβάει το Χριστιανό. Καλά, κανένα σεβασμό στην Εθνική Αντίσταση. Να σου πω. Τον έπνεξε, βρε μαμά. Με έφερες εδώ για να κουβαλά τον Καπετάν Φώτη. Ακόμα και σε αυτό άχρηστο είσαι. Σταμάτα, μαμά, μην μιλά. Παρακαλώ να έρθει ο Καπετάν Φώτη. Τώρα, μισό λεπτό. Δεν μπορεί. Αδύνατο. Δεν με το σηκώσω. Τι να κάνω, να το πάρω εγώ. Πήγαινε, πάρ' το εσύ. Ξέρω εγώ. Θα βγάλω και λόγο. Τι να πω, όχι. Εσείς με τίποτα δεν μπορεί να σηκωθείτε λίγο. Άρα δεν μιλάμε το κινητό. Είναι γυφτιά. Το ξέχασα να το γράψω. Συγγνώμη, συγγνώμη. Τι συγγνώμη. Εντάξει, το είπαμε, τελείωσε. Τι το είπαμε, τελείωσε. Αφού ξέρω, τα παίρνω. Θοδωρή, μην με εκνευρίσκει το έργο τώρα, μάντια. Τι αποκαλέβεσαι με το παραμικρό. Αυτό ποιο είναι τώρα. Τι ποιο. Μαμά. Το κινητό σου είναι κλειστό. Τώρα βρήκε κι αυτό. Που το έφερα. Μαμά, κλείστε το κινητό σας, γαμώ το φτιαχτό. Φέρε να στο κλείσω, φέρε. Κλείστε, θα το σπάσω. Σταμάτα, ρε, θα δωρεί πια, θα το σπάσω. Αγία μου, τι έπαθε αυτός και γυάλισε το μάτι του. Θα πηδεί συνέχεια. Καλά, τε. Εγώ δεν έχω καταλάβει αυτός. Τα έχει με εκείνην εκεί που ήταν μέσα πριν. Με την ξαντιά. Laissez ce mari qui ne vous apporte que déception et tristesse. Oh, je vous aime tendrement. Mais voilà, c'est toute ma famille qui serait déshonorée. Δεν είναι το δικό μου. Ούτε το δικό μου. Δεν είναι το δικό μου. Μαμά, σίγουρα δεν το δικό σου. Σίγουρα, αφού εσύ το κλείσες καλύτερα. Σταματήστε, ρε, από την ταινία είναι, δεν βλέπω την κινητούκλα. Αυτού νου είναι. Ναι, ποια νου είναι. Και γιατί δεν το σηκώνει αυτός μια ώρα. Φοβάμαι, βρε. Γιατί με φέρετε να το θρύλε, για να μην κοιμηθώ το βράδυ. Εγώ σας το είπα, θα τρομάζετε, να μην ερχόσαστε να τρέχετε. Θοδωρή, πάρε μαγκαλίτσα, φοβάμαι, μαγκαλίτσα. Πιάσε με και εμένα, βρε άχρηστε, φοβάμαι κι εγώ. Τι θα γίνει, παιδιά, εγώ έτσι, από εδώ το έρχω τώρα. Αχ, τι είναι, ρε Θοδωρή. Σιγά, βρε καπόφρο, να μάχεις, με κοψοχώνεσες. Εγώ, βρε, 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 βρε. Είμαι πολύ χαρούμενη που σε γνωρίζω, Μαρίνα, γιατί ξέρεις, ο Θοδωρής μου έχει μιλήσει για σένα πάρα πολύ και πολύ τρυφερά, γιατί επειδή ήσουν η πρώτη του αγάπη, το τι έχω ακούσει, το τι λέει κατά καιρό. Εντάξει τώρα, τι λέω. Πολύ αγαπησιάρικα. Και για μένα, και για μένα ο Θοδωρής. Σημαίνει πολλά, γιατί εντάξει, ο Θοδωρής με έκανε γυναίκα. Ήτανε η πρώτη μου σεξουαλική σχέση και ακόμα εκτιμώ πόσο ευαίσθητος και διακριτικός ήταν. Εντάξει, παιδιά, τώρα τα είπαμε αυτά. Σταματήστε. Έλα, τι έχεις πρόβλημα για μένα? Όχι, μην έχετε πρόβλημα. Για όνομα του Θεού, η κοπέλα ήταν τόσα χρόνια πριν. Εγώ ξέρω τι είμαι για σένα τώρα. Δεν κολώνω εγώ. Μωρό μου, τι περήφανο που να κάνεις. Αυτά τα πράγματα είσαι πραγματικά πολύ πιο πάνω από το μεσόγειο. Μα νιώθω ασφάλεια. Στην κατάλληλη στιγμή. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται με τη Μαρίνα. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί ήταν. Δεν είναι σαν τις άλλες σχέσεις. Ήταν η πρώτη μου σχέση. Ήταν, πώς να το πω τώρα, η πρώτη μου διείσδυση ήταν. Αχ, ναι, δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνη τη στιγμή. Ξέρεις, τα χάδια του Θοδωρή πάνω στο κορμί μου και ξαφνικά, ξέρεις, μου ξεκουμπώνει το πρώτο κουμπί από το πουκάμισο. Έτσι. Και εγώ να νιώθω μια συγκίνηση, γιατί φυσικά ήξερα τι θα παρακολουθήσει. Καταλαβαίνω. Είχα πάθει πλάκα. Είχα πάθει πλάκα, γιατί η φοβερή αμηχανία που το τόλμησα. Και λέω τώρα, πάμε στο δεύτερο κουμπί. Αλλά το δεύτερο κουμπί το ξεκούμπωσα εγώ για να σε βοηθήσω, το θυμάσαι? Μπράβο. Ναι, 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 ναι,
τώρα το θυμάσαι. Ναι, ναι, γιατί πήρα λίγο θεό, αλλά με είχε πιάσει κρύψη τρώτα, ξέρει γιατί. Γιατί στην ιδέα ότι δεν φορά σουτιέν και σε λίγο θα το δω και θα το αγγίξω, ξέρει, με έκανε να ξεκουμπώσω το τρίτο κουμπί. Φτάνει τώρα, παιδιά, ε! Φτάνει. Τι φταίνει, φτάνει. Εσύ μα έδωσε θάρρο, εσύ μα είπε, ξέρω εγώ, ότι νιώθει άνετα και. Ναι, ναι, εντάξει. Χαλαρώσαμε. Ναι, ναι, χαλαρώσατε, αλλά μένει να το πάτε κουμπί, 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 μέχρι να φτάσουμε στη διείσδυση. Εγώ θα σαλτάρω με την ανατριχιαστική λεπτομέρεια. Φτάνει, παιδιά. Πάντως, πραγματικά ο Θοδωρής ξεχώριζε από όλα τα υπόλοιπα γόρια για την ευαισθησία του. Είναι ευαίσθητο παιδί, πάρα πολύ, βέβαια. Ο Θοδωρής, αυτό που εμένα έχω λατρέψει πάνω την ευαισθησία του. Βέβαια, εν συνεχεία είναι γαϊδούρη. Άμα το γνωρίζει καλύτερα, όλο και πιο γαϊδούρη αποδεικνύεσαι. Άσχετο. Στην αρχή όμως. Όχι, όχι. Στην αρχή, χάλι, είσαι γαϊδούρη. Στην αρχή όμως είναι απίθανος. Ήταν τόσο τρυφερός, τόσο φευγάτος, σχεδόν ποιητικός. Θυμάμαι το πρώτο ραντεβού που είχαμε πάει. Δεν θα το ξεχάσω αυτό, ρε Θοδωρή. Θα σου πω. Είχαμε πάει κάπου και με κοιτάει στα μάτια και μου λέει, σαν τώρα, μου λέει ότι στα μάτια σου βλέπω όλες του κόσμου τις Κυριακές. Αχ, και εμένα. Τι και σένα, κυρία. Είπε Κυριακές. Κυριακές, τη λέξη Κυριακές. Δεν μου λες, αγάπη μου, τι είναι, τα ίδια είπες. Χάθηκε να πει Δευτέρα, Τρίτη, άλλη μέρα την Κυριακή βρήκε. Αυτό εγώ τώρα δεν το θυμάμαι, αλλά ξέρετε ρε παιδιά τι γίνεται. Μην νομίζετε ότι και εμεί τα αγόρια είμαστε άνετα. Έχουμε αμηχανία, οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και κανένα κλείσε. Δεν χάθηκε και ο κόσμο. Την ίδια μέρα ρε παιδιά. Εντάξει, χαλάει αυτό ρε, εκεί παίζεται μόνο το παιχνίδι στο κάτω-κάτω. Μα ξενερώνω, μα γίνομαι σαν τι άλλε. Τέλο πάντων, α το ξεπεράσω αυτό, το ξεπέρασα μετά. Ρε Θοδωρή, πραγματικά όμως αυτά δεν ξεχνιούνται μετά. Πήγαμε κάπου, δεν θυμάμαι, φάγαμε, ήπιαμε, κάτι έγινε και έτσι όπως είχε φτιαχτεί ο Θοδωρής μου λέει. Μαζί σου η ζωή, μεγάλη στιγμή, θα είναι... Πού τα θυμάμαι. Άκου τι είπες. Μαζί σου η ζωή θα είναι μια μεγάλη απόδραση. Έλα. Απόδραση. Και εμένα. Τι είχα, απόδραση και σε σένα είπε. Απόδραση και σε σένα. Ναι, αλλά τι εννοούσα, μπορεί να εννοούσα άλλο ρε παιδί μου. Τι εννοούσες, είπε το ίδιο απόδραση. Δεν μου λες αγάπη μου, όλα τη ματζίδη κατάξεις με τις γκόμενες. Πας σε όλους και λες τα ίδια πράγματα. Λίγη φαντασία. Πάντως εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που βγήκαμε ραντεβού, πήγαμε στο λόφο του Στρέφη και ξαφνικά ξέρεις, βλέπει ένα φράχτη, σκαρφαλώνει πάνω από το φράχτη, κόβει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και μου το προσφέρει. Α, δεν είμαι, δεν πάμε καλά. Αυτό το έκανα και σε σένα. Το έκανες και σε μένα, το θυμάσαι. Πώς δεν το θυμάμαι, εντάξει ρε παιδιά, σας έχω πει τι να κάνουμε, έχουμε αμηχανία τα αγόρια. Τι να κάνουμε, τα ίδια πράγματα καμιά φορά. Μα δεν... είναι δυνατόν, είπαμε. Τι δεν τυχαίνει, είπαμε κλεισέ, κλεισέ, αλλά να έχεις τα μπάρει την ίδια μάντρα από το 80 μέχρι το 90. Αυτό αγάπη μου δεν κλεισέ. Δεν είναι αμηχανία. Αυτό παιδιά ο άνθρωπος είναι γκάγκα. Ο άνθρωπος δεν έχει φαντασία. Είμαι σε λάθος δρόμο. Καλά σοβαρά μιλάς. Τότε που είχαμε χωρίσει και σε παρηγορούσε ο Μάκης, το κάνατε κιόλας. Καλέ άντε. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ο καλύτερος μου φίλος σου την έπεσε. Έλα ρε Θοδωρή, τόσα χρόνια περάσανε, έγινε τώρα. Μην το λέω. Τι λες αγάπη μου, δεν έχεις καταλάβει. Υποτίθεται ότι την παρηγορούσε, το έχεις καταλάβει, και να την πέσει πίσω από την πλάτη μου. Σοβαρά μιλάς. Άξε κόλλα λέμε. Κοίταξε, αγάπη μου, να σου πω, το ξέρω ότι αυτό είναι το σύστημα. Έτσι γαμεί ο Μάκης. Ναι, παρηγορεί και γαμεί, το ξέρω. Αλλά να το κάνει αυτό στο καλύτερο του φίλο. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Όχι, αυτό τι είναι σύστημα χοντρό. Αυτό. Χοντρό, βεβαίω. Αλήθεια. Μου τι δίνει και εμένα. Βέβαια, είναι έτσι, τώρα, γιατί... έτσι επιβιώνει σεξουαλικά ο Μάκης. Τώρα τρελάθηκα. Με δυστυχισμένες. Έλα ρε Μάκη. Όχι, μια χαρά είμαι. Όχι, για άλλο σε περνώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Καλά, ρε, επίδειξε τη Μαρίνα όταν την παρηγορούσε που χωρίσαμε. Τι πια Μαρίνα, μωρέ, τώρα, τι πια Μαρίνα. Παρακαλώ. Κάνει πως δεν θυμάται. Να σου πω, ρώτησε τον. Εμένα τόσες φορές που με παρηγορούσε, που ήμουν χάλια με σένα, γιατί δεν μου την έπεσε. Τη Δήμητρα. Γιατί τα έχω πάρει τώρα. Αφού το κάνει σε όλες. Σοβαρά, έκανε ο Θοδωρής στριπτής εκείνη την εποχή που δεν ήταν και στη μόδα. Σου έκανε στριπτής. Το καλύτερο στριπτής που έχω δει σε άντρα. Εσύ! Εντάξει, μωρέ, πλάκα έκανα, αλλά να σου πω κάτι. Τι να πεις. Εγώ δεν έχω και τέτοια κολλήματα. Ξέρω ότι κι εσείς οι γυναίκες ερεθίζεστε με αυτό το πράγμα, γι' αυτό δεν. Ναι, αλλά εμένα ποτέ δεν μου έχει κάνει ένα στριπτής να ερεθιστώ με αυτόν τον τρόπο. Καλά, πες μου τώρα ότι σε πείραξε αυτό. Βεβαίως με πείραξε. Καλά, εμένα... συγγνώμη, δεν της έχεις κάνει ένα στριπτής ποτέ. Δημήτρα, δεν ξέρεις τι χάνεις. Αλήθεια. Το κάνει καλά. Εμένα ρε που με έχεις βάλει 100 φορές αντί μαϊμού και γδύνομαι να σου κάνω στριπτής για να τη βρεις. Εσύ γιατί δεν μου κάνεις μία φορά αφού το κάνεις και καλά. Ρε μου τώρα τόσα πράγματα είπαμε όλη τη νύχτα. Αυτό πολύ σε πειράξει. Πολύ άσχημα νιώθω αυτή τη στιγμή. Εντάξει αγάπη, θα σου κάνω ρε παιδί μου, θα σου κάνω. Δεν θέλω, όχι, όχι. Θα σου κάνω στριπτής. Νιώθω πολύ αδικημένη αυτή τη στιγμή. Εντάξει, σου είπα, θα σου κάνω. Θα μου κάνει. Θα σου κάνω. Κάνε μου. Να σπάθει όταν φύγει η Μαρίνα. Κάθε αρχίσου. Θα μου κάνει. Ορκίσου. Σου λέω.
Hey honey, take a walk on the wild side. Πάμε. Του, 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 Φτάνει με τη ζώνη. Πάμε τώρα στο κυρίως θέμα, έτσι. Έλα, μην δίνεις σημασία, τραγούδα του. Στα ηχεία εδώ πέρα, πρόσεχε. Δεν μου λες, μωρό μου, την έβρισκε η Μαρίνα με όλα αυτά. Φτιαχνότανε. Αρρώστανε. Καλό μου, που ήταν και άλλα χρόνια, ήταν και μικρή αυτή. Δεν είχε ξαναδεί άντρα. Δεν θες να μην τη βγάλω την πότα. Άστο. Όχι, μου. Ε, καλύτερα. Σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Φάμε μακαρόνια, τίποτα.